Με τη δική του χάρη έγινε Θεός, μικρός Θεός. Ήταν θηρίο πριν γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός. Και ο Κύριος με τη γέννησή Του δεν τον έκανε μόνο άνθρωπο, αλλά τον έκανε και άγγελο. Βεβαίως σε όσους θέλουν, γιατί λέει όσοις θέλει ο πίσω μου έρθει. Έπεται ακολουθεί η άλλη γιορτή μεγάλη των επιφανίων ή θεοφανίων, όπως λέγει η Εκκλησία μας, της βαπτίσεως υπό του Ιωάννου του Προδρόμου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εις τον Ιορδάνη ποταμό. Μια Κυριακή πριν, τη σημερινή δηλαδή, ονομάζεται Κυριακή προ των φώτων. Κυριακή προ των φώτων. Και βάζει η Εκκλησία μας εκείνον που ο ίδιος ο Χριστός, τον Ιωάννη τον Πρόδρομο δηλαδή, τον υψώνει, τον βάζει μπροστά μας και λέγει «Να, αυτός είναι, υποκύριος, ο μεγαλύτερος από τους προφήτες. Ου και γίγερτε μίζων μεγαλύτερος προφήτης που να γεννήθηκε από γυναίκα από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο». Αυτό το ομολόγησε ο Κύριος μας. Και ο Κύριος που μέχρι ότου συναντήσει τον Ιωάννη και ο Ιωάννης τον Κύριο, που δεν είχαν ειδωθεί καμιά φορά στη ζωή τους, γιατί ο Ιωάννης, όπως μας λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής στο σημερινό Ευαγγέλιο, ήταν λέει ενδεδειμένος με προβιά από δέρμα καμήλου, λέει, και είχε και ζώνη στη μέση του και ζούσε στην έρημο. Στην έρημο μόνος του, με μόνο το Θεό. Και εκεί περίμενε τη μεγάλη ώρα και τη μεγάλη στιγμή να ανταμώσει με το Κύριο. Το φώναζε αυτό, ότι έρχεται εκείνος που είναι ανώτερός μου. Έρχεται εκείνος που εγώ δεν μπορώ να σκύψω, δεν είμαι άξιος, δεν μπορώ να σκύψω, να λύσω τα κορδόνια από τα παπούτσια. Αυτό ήταν στην παλαιά εποχή μία υπηρεσία που την προσέφεραν μόνο οι δούλοι στους κυρίους. Έλυναν τα παπούτσια, τα έπαιρναν, τα τοποθούσαν στη θέση τους. Τα έπαιρναν, τα έβαιναν στο αφεντικό, έδιναν τα κορδόνια. Αυτό είπε ο Ιωάννης. Εγώ σε εκείνον που έρχεται, και μάλιστα είπε «μέσος ημών έστηκε». Είναι ανάμεσά μας. Ο πίσω μου ερχόμενος, εκείνος που τώρα έρχεται μετά από μένα, είναι πολύ πιο μπροστά από μένα. Και εννοούσε ότι ήταν ο πλάστης του και δημιουργός του, αφού ήταν πιο μπροστά από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Έρχεται στον Ιορδάνη ποταμό. Εκεί στον Ιωάννη, λέει το Ευαγγέλιο μέσα, αν το προσέξαμε, άδειαζαν οι πόλεις, τα περίχωνα του Ιορδάνου, τα Ιεροσόλυμα,
και πήγαιναν στον Ιορδάνη ποταμό, εκεί που ήταν ο Ιωάννης, για να βαπτιστούν, όχι για να πάρουν άφεση αμαρτιών, αλλά για να προετοιμάσουν τις καρδιές τους για να έρθει εκείνος μετά ο Χριστός που θα βαπτίσει στο Πνεύμα του Άγιο και θα δώσει την άφεση των αμαρτιών. Του Ιωάννου δεν ήταν το βάπτισμα αφέσεως αμαρτιών, βάπτισμα προετοιμασίας να υποδεχθούν το λυτρωτή και σωτήρα του κόσμου. Αυτό ήταν το βάπτισμα του Ιωάννου. Αλλά το περίεργο, ξέρετε ποιο είναι. Στις πόλεις ήσαν γραμματείς Φαρισαίοι, ήσαν ραβίνοι, νομοδιδάσκαλοι, ήσαν ρήτορες στην πόλη μέσα. Και δεν πήγαινε ο λαός σε αυτούς, αλλά άδειαζαν τις πόλεις και πήγαιναν στον αγράμματο Ιωάννη. Στον αγράμματο. Αλλά όμως που ήταν με σοφία και φόβο Θεού, μείζον εργενητής γυναικών. Ο μεγαλύτερος από αυτούς που γέννησαν, μια που γέννησε γυναίκα. Αυτός είναι ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Βάπτιζε λοιπόν, βάπτισμα μετανοίας. Να σταθώ και στο δικό μας βάπτισμα λίγο. Εμείς παίρνουμε στη κολυμβήθρα μέσα βάπτισμα αφέσεως αμαρτιών. Μας βυθίζει στο νερό και συνθαπτόμαστε σαν με τον Κύριο μαζί, ώστε έτσι να ταφούν μέσα οι αμαρτίες και να βγούμε καθαροί και αγνοί από την κολυμβήθρα. Και επιπλέον να λάβουμε το φωτισμό. Να πούμε και κάτι που ίσως να μην το ξέρετε. Όταν βαπτίζει, μετά τη βάπτιση ο ιερέας, πριν αναρρωστεί ο Απόστολος, ακούμε όσοι εις Χριστόν ευαπτίστηστε, Χριστόν αδίσαστε, αλληλούια. Και γυρίζουν γύρω-γύρω και κρατάνε και λαμπάδα αναμένη. Τι σημαίνει αυτή η λαμπάδα που κρατάει αναμένη, που εμείς βλέπουμε και γελάμε την ώρα εκείνη? Είναι ο φωτισμός που έχει γίνει και γεμάτο φως το μωρό έρχεται γύρω-γύρω, αφού έχει βαπτιστεί και έχει λουστεί, γύρω-γύρω από την κολυμβήθρα, σαν να απορριγούνται άγγελοι, αρχάγγελοι, γιατί έχει πάρει το μικρό, το Άγιο Πνεύμα. Έχει καθαριστεί από τις αμαρτίες. Αυτό είναι το βάπτισμά μας. Υπάρχει και ένα άλλο βάπτισμα που το έχει η Εκκλησία μας μυστήριο. Μυστήριο και αυτό. Το βάπτισμα, λέει, των δακρύων. Ζούμε μετά το βάπτισμα, αμαρτάνουμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που ζει και δεν αμαρτάνει. Μόνο ο Θεός είναι αμάρτητος. Γι' αυτό η Εκκλησία μας έχει το άλλο βάπτισμα, την ιερά εξομολόγηση. Όσοι έχουν συνέστηση, συνείδηση ότι κάνουν κακό στον εαυτό τους με το να κάνουν την αμαρτία, αυτοί αισθάνονται και εσωτερική νήξη. Δηλαδή, σημαίνει αυτό ένα είδος στενογόριας, και για τα αμαρτήματά τους ζητάνε έλεος από τον Θεό και σπέβδουν στο μυστήριο της μετανοίας με το δάκρυ στο μάτι και λένε «Ελέησόν μου ο Θεός». Είναι το δάκρυσμα, το βάπτισμα των δακρύων αυτό. Και υπάρχει και ένα άλλο που το ζούμε τώρα εδώ στην Εκκλησία, αφού ο ιερέας τελεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και καλεί το Πνεύμα το Άγιο να κατέβει για να αγιάσει τα Άγια, εμείς μας καλεί ο ιερέας εμάς να πάρουμε το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού. Και αφού το πάρουμε, ακούμε τι ψάλλει ο ιερέας. Είμαστε εδώ. Είδομεν το φως το αλήθινο. Φως παίρνουμε. Φωτιζόμαστε. Καθαριζόμαστε. Γινόμαστε ένα με τα ουράνια πνεύματα δια του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Η Εκκλησία μας αυτό το σκοπό έχει και υπάρχει, να μας αγιάζει, να μας σώζει, να μας φωτίζει. Και τα Άγια Θεοφάνεια ας είναι φωτισμός στις ψυχές μας και στο πνεύμα μας. Αμήν.